Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον να πούμε ότι μετά από συντήρηση, γιατί είχε κάποια προβλήματα, μπορούμε να το προγραμματίσουμε και να βγαίνει σε προκαθορισμένες μέρες και προκαθορισμένες περιοχές, τις οποίες θα έχουμε ενημερώσει και τους δημότες από την προηγούμενη μέρα με κάποια χαρτάκια για να μπορούν να απομακρύνουν τα οχήματά τους. Αλλά το βασικό είναι ότι θα μπορεί πλέον με προγραμματισμό και αναπεριοχή να σκουπίζει, να καθαρίζει, πράγμα που δεν ήταν εφικτό το προηγούμενο διάστημα για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα όμως ένα τέτοιο μηχάνημα του Δήμου, το οποίο συντηρήθηκε όπως έπρεπε και με την πρόσληψη και κάποιων χειριστών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι θα δρομολογήσουμε και ανακοινότητες αλλά και στην πόλη της ΚΟ ποιες μέρες θα βγαίνει και πότε θα βγαίνει, και θα ενημερώνουμε αναπεριοχή, όπως σας είπα κύριε Βενέρη, από την προηγούμενη μέρα για να απομακρύνουν τα οχήματα για να μπορεί να σκουπίσει η σκούπα. Άρα η λειτουργία της σκούπας ξεκινάει από τα μεσάνυχτα. Κάτι το οποίο θα διευκολύνει περισσότερο, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ καλά, πολύ ωραία η ερώτησή σας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μηχάνημα έχει την ιδιομορφία, και ειδικά σε κάποια στενά μέρη της πόλης μας, στο κέντρο της πόλης μας, να κλείνει ουσιαστικά το δρόμο. Οπότε αυτό θα βγαίνει γύρω στις 5-5.30 το πρωί, που η κυκλοφορία είναι σχεδόν μηδενική, και μέχρι τις 10-11 θα έχει τελειώσει το δρομολόγιο. Είναι το μοναδικό μηχάνημα, η μοναδική σκούπα που καλύπτει όλο το νησί? Όχι, υπάρχει άλλη μία, η οποία βρίσκεται στο Τρίγωνο, και η οποία και αυτή και άλλα δύο μικρά σκουπάκια, και αυτά θέλουμε να τα συντηρήσουμε, να δούμε σε τι σημείο και σε τι βαθμό υπάρχει ικανότητα να γίνει αυτό. Και σιγά σιγά όλα θα βγουν και θα παίρνουν τον δρόμο τους για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και οι κοινότητες μας. Αλλά προς το παρόν θα είναι το συγκεκριμένο το οποίο θα ανεβαίνει και στα χωριά. Τα μανίκια λοιπόν ψηλά και οι μηχανές παίρνουν μπροστά. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, τα μανίκια ψηλά, όλοι μαζί, κανένας μας δεν περισσεύει, ούτε μηχανήματα ούτε ανθρώπινο δυναμικό, να ομορφύνουμε αυτόν τον τόπο και να είμαστε έτοιμοι και για τους επισκέπτες μας.